Μάρκο, έρχομαι σε σένα για να πάρουμε όλα αυτά που αναδείξαμε μέχρι τώρα με τη σειρά. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από σένα, από ποια ηλικία ξεκινάς. Να θέτουμε ερωτήσεις όλοι στο Μάρκο, έτσι με μια σειρά, αφού μας απαντά πρώτα ένα προς ένα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί ταξίδεψε από κάπου στην Ελλάδα για να είναι εδώ σήμερα και σε ευχαριστούμε πολύ. Μάρκο, λοιπόν, σε ποια ηλικία ξεκινάς? Ξεκίνησα στην ηλικία των 13, συγγνώμη. Ναι, και ήταν από επιλογή μου, όπως το κάθε παιδί που θέλει να μπει σε μια τέτοια ομάδα, θα βρει το τρόπο από ένα φίλο του, από ένα τηλέφωνο, από μια συνομιλία, για να κάνει την πρώτη κίνηση. Λες λοιπόν ήταν από επιλογή σου. Ναι. Ήσουν παραβατικός, γούσταρες το παραμύθι, γούσταρες να λοξοδρομείς, τι σου άρεσε? Γιατί αυτό το «από επιλογή» μου χτύπησε στα αυτιά. Λοιπόν, εμένα η θέλησή μου ήταν να βγάλω λεφτά. Να φτάσω σε ένα σημείο που να ζω τη ζωή μου, κάνοντας κουμάντα, έχοντας τα αφεντικά, με λίγα λόγια, να τα έχω δίπλα μου, να έχω μια πλούσια ζωή. Και κάπως να φτάσω κάπως σε σημείο να με φοβούνται. Δηλαδή, αυτό ήθελα εγώ, να φτάσω μία μέρα τόσο μεγάλος και τρανός που να έχω τους πάντες στα πόδια μου. Ναι. Αναρωτήθηκες για ποιο λόγο. Εντύπωση. Για ποιο λόγο ήθελες να σε φοβούνται? Δηλαδή, δεν μου ακούγεται φυσιολογικό. Να τον φοβούνται, να τον σέβονται. Να τον σέβονται. Όλοι, έτσι θέλουμε. Από μικρή. Ήθελα πρώτον να με φοβούνται, λόγω επειδή ήμουν αδύναμος τότε και δεν είχα κάποιον που εάν γινόταν κάτι να ήταν δίπλα μου και να μου δίνει χάρος. Άρα ήσουν ένα απροστάτευτο παιδί. Ναι. Αυτό καταλαβαίνω. Και επειδή ήσουν απροστάτευτος λες να πάω με τους δυνατούς για να έχω κάποιον δίπλα μου. Η οικογένειά σου ήταν δίπλα σου? Η οικογένειά μου δεν ήταν και δίπλα μου. Πολλές φορές, και ειδικά στα 15, απλά έφυγα, επειδή δεν έβρισκα αυτή την αγάπη, δεν έβρισκα αυτό το κομμάτι. Ενώ έχεις μπει όμως, ενώ έχεις στρατολογηθεί. Δηλαδή, πρώτα στρατολογήθηκες και μετά έφυγες από το σπίτι. Ναι. Ωραία. Ναι. Η οικογένειά σου προφανώς δεν μπορείς να σου δώσει και τα λεφτά που ήθελες να αποκτήσεις. Ποια οικογένεια μπορεί να δώσει? Ναι. Τι λέμε τώρα, Δεν είναι ερώτηση αυτό. Τι, είναι... μόνο είπε ότι τον ενδιέφερε να κάνει χρήματα. Όλοι, έτσι. Όλοι. Εκεί μπορεί να φτάσει. Όχι, δεν είναι όλοι. Εκεί μπορεί να φτάσει. Α, κύριε Σακάμου, δεν είναι όλοι. Δεν είναι όλοι. Δεν είναι όλοι, δεν θέλουν όλοι να κάνουν χρήματα αντί παντός τιμήματος. Για να ακούσουμε όμως τον Μάρκο με ερωτήματα. Εύκολα. Για πες μας, Μάρκο. Δεν ήταν ότι η οικογένειά μου δεν είχε χρήματα ή δεν ήμουν καλά. Ήμουν υπερβολικά καλά και να πω την αλήθεια, πολύ καλύτερα. Απλά εγώ έψαχνα κάτι ώστε να μην νιώθω την ανάγκη, π.χ. στη μητέρα μου, π.χ. σε κάποιον από την οικογένειά μου, μετά ότι θα μεγάλωνα, να μου έλεγε «Α, εγώ σε βοήθησα, εγώ σου έδωσα και το ένα και το άλλο». Γιατί πολλοί άνθρωποι, μετά που κάνουν ένα καλό σε εισαγωγικά, μετά σου το ζητάνε πίσω. Άρα το αντάλλαγμα είναι... Οι γονείς, ναι. Οι γονείς θα σου ζητήσουν πίσω. Δεν σου ζητάνε. Κατά κανόνα όχι. Πρέπει να πεις στο πανεπιστήμιο, σου λένε. Πρέπει να είσαι καλό βαθμό. Τι βαθμοί είναι αυτοί που μου έφερες. Εγώ σε πηγαίνω φροντιστήριο. Αυτό δεν είναι ζητάω πίσω. Σωστό, όμως. Δεν είναι... Κάθε μέρα αυτό λένε οι γονείς όλοι. Πάντως καλό είναι να ακούσουμε τον Μάρκο. Ώστε μετά να μπορέσουμε να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας και να κάνουμε την κουβέντα. Γιατί ο Μάρκος έχει έρθει εδώ με διάθεση να πει αλήθειες και λέει πολύ σοβαρά πράγματα. Άρα λοιπόν, εσύ ένιωθες αρχικά αδύναμος και ήθελες να γίνεις δυνατός μέσα από την επιβολή και τη στρατολόγηση. Ναι. Αυτό καταλαβαίνω. Ναι. Δηλαδή, ήσουν αρχικά παιδί της φαλιάρας. Με λίγα λόγια, ναι. Δεν είχα δύναμη να κάνω κάτι και υπήρχαν κάποιοι μεγαλύτεροι που κουμαντάρανε την περιοχή. Πώς ήρθε ο επιτίδιος, πώς εντόπισε λοιπόν εσένα και είπε «Ο Μάρκος είναι εκείνο το παιδί που ψάχνουμε, να το στρατολογήσουμε
γιατί έχει αυτά και αυτά τα χαρακτηριστικά. Πώς σε πλησίασαν? Λοιπόν, θυμάμαι ότι είχα πάρει ένα φίλο μου και ήμουν χάλια ψυχολογικά και του έλεγα ότι θέλω να βρω μια δύναμη, να έχω κάποιες πλάτες, ώστε να μπορώ να σκουμαντάρω εγώ, να μην με κοροϊδεύουν. Και μου είπε το συγκεκριμένο το παιδί, λοιπόν, Μάρκο, θα περιμένεις λίγο, θα πάρω 2-3 τηλέφωνα και θα έρθω να σε πάρω και να πάμε κάπου ώστε να γνωρίσεις έναν άνθρωπο που θα στα προσφέρει αυτά. Πόσο χρονών ήταν αυτός ο φίλος σου? Αυτός τότε ήταν 17. Ήταν ήδη στρατολογημένος? Αυτός ήταν ήδη αφεντικός σε κάποιες περιοχές. Εσύ τώρα, στα 19 σου, για να το γυρίσουμε μπρος-πίσω την κουβέντα, είσαι αφεντικό κάπου? Ναι. Πού? Όχι σε ποια περιοχή, μην την πεις, γιατί έχουμε συμφωνήσει να μην την πεις, ναι, προστατεύοντας εσένα. Είσαι αφεντικό σε μια ομάδα με πόσα άτομα, ας πούμε. Πόσα άτομα κουμαντάρεις εσύ και στρατολογείς? Είναι μεγάλος αριθμός, 150 με 200 παιδιά. Τα έχεις εσύ στην, ναι, ομπρέλα σου? Ναι. Τι ηλικίας είναι, δηλαδή πόσο είναι αυτά τα πιτσιρίκια? Η ηλικία τους ξεκινάει από τα 16 τώρα έως τα 30. Ναι. 16 ξεκίνησαν ή ξεκίνησαν στο 13-14 που είπαμε πριν και που ξεκίνησες κι εσύ? Αυτοί θα ξεκίνησαν 13-14, απλά εγώ τώρα, μιλάμε για το σήμερα, είναι 16 χρονών ή μικρότεροι. Τι τους λες εσύ, τι τους υπόσχεσαι στη στρατολόγηση αυτή που κάνεις τώρα? Όταν ένιωθα μέσα μου και ήμουν ακόμα με τα μυαλά στον αέρα, τους έλεγα συνέχεια ότι πρέπει να σπρώχνουμε, πρέπει να κάνουμε τα απαραίτητα κουμάντα. Το σπρώχνουμε, έλα, γιατί δεν το πιάνω. Το σπρώχνουμε τι σημαίνει? Διάφορες ουσίες, όπλα και διάφορα άλλα. Άρα εδώ τώρα αυτό είναι πολύ σοβαρό που λες. Εσύ στρατολογείς αυτά τα παιδιά να πουλάτε ουσίες και όπλα ή να αγοράζετε όπλα και να τα πουλάτε μετά σε κάποιους που... Και αγοράζετε και πουλάτε? Ναι. Και αγοράζετε και πουλάτε. Είναι αυτό που είπατε, κύριε Γεωργίου, ότι είναι εύκολο ο ανήλικος. Βέβαια. Γιατί αν πιαστεί μετά, ουσιαστικά... Η ποινική μεταχείριση. Η ποινική μεταχείριση είναι ελάχιστη. Έχεις... σου έχουν περάσει... Το 30 δεν κατάλαβε, βέβαια, αλλά θα μας πεις. Ναι, ναι, σιγά σιγά. Ναι, σου έχουν περάσει εσένα έτσι χειροπέδες κάποια στιγμή? Ναι, δύο φορές. Για ποιο λόγο? Η μία ήταν για όπλο κατοχή και άλλη μία ήταν για ληστεία σε ένα περίπτερο που ήταν ανάγκη να βρω λεφτά για να μπορώ να κουμαντάρω. Κύριε Πετράκη, χαμογελάτε βλέπω. Χαμογελάω, ναι, γιατί πολλά από αυτά τα πράγματα που λέει το παιδί εκεί πέρα είναι πραγματικότητα και κρύβουν κάποιες αλήθειες, αν θέλουμε να δούμε. Για να, το μοιραστούμε άτομα, σιγά-σιγά. Για να ανοίξουμε την κουβέντα σιγά-σιγά. Λοιπόν, τα περισσότερα άτομα που εντάσσονται σε οπαδούς θέλουν να υπάρχουν σε σύνολο μεγάλο. Η παραβατικότητα από παλιά που υπήρχε μεταξύ αυτών είναι τα ναρκωτικά. Και λίγοι εξ αυτών κατέφεραν μετά να προχωρήσουν περισσότερο σε χώρο πιο μεγάλου εγκλήματος. Δεν θα το πω το οργανωμένο, γιατί ξέρετε την άποψή μου. Ωραία. Διότι όσο πιο πολύ ανεβαίνεις, τόσο πιο πολύ μικραίνουν οι ομάδες. Και δεν μπορούν, στα λίγα άτομα, ξεγυμνώνεται η ανεπάρκειά τους. Εδώ όμως λέει ότι έκανε ληστεία και του πέρασαν χειροπέδες. Και υπάρχει και δεύτερος λόγος που σου πέρασαν χειροπέδες, γιατί είχε ληστεία. Όπλο. Σε τι έκανες ληστεία? Σε περίπτερο. Σε περίπτερο. Μικρολιστεία. Στο επίπεδο των μικροκλοπών. Ναι. Πήγε μέσα το παιδί. Πήγες μέσα, Μάρκο? Με κρατήσανε οπουδήποτε στο... μέσα, δηλαδή. Ναι. Δεν λέω ανηλίκων, δεν λέω αυτό. Οπουδήποτε μέσα. Με κρατήσανε στο κρατητήριο, αλλά... Αλλά βγήκες. Επειδή είχα και κάποιες άκρες, με βγάλανε μέσα. Καλά, τόσο άκρες όσο ηλικίες. Άκρες που είχες. Πόσο χρόνο ήσουν?
όταν με δέσανε για οπλοκατοχή ήμουν 16. Τώρα με τη ληστεία είναι αντεξιμήνες. Οπλοκατοχή, οπλοκατοχή δεν είναι αδίκημα που πάει φυλάκιση. Δεν πάει, γι' αυτό λέω κι εγώ. Αν πήγε μέσα, λέω. Δεν πήγε. Αλλά η ληστεία, αν πήγε, αν ήσουν κάτω από 18, ούτε στη ληστεία θα πήγε. Καλύτερα που δεν πήγε στα ανήλικα, θα ήταν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό στο έγκλημα πλέον. Μάρκο, θες να μας εξηγήσεις λίγο αυτό με τις άκρες. Τι σημαίνει άκρες, δηλαδή κάποιος που έχει άκρες μπορεί να βγει πιο εύκολα να κάτσει πιο λίγο στο κρατητήριο. Λοιπόν, για παράδειγμα τώρα, εάν εμένα με δέσουνε τώρα και όπως δικαιούμαστε ένα τηλέφωνο, μπορώ να πάρω κάποιον που είναι πολύ ανώτερός μου και να του πω, κοίτα να δεις, εμένα με δέσανε, είμαι εκεί και με δέσανε για αυτόν τον λόγο. Και τι θα κάνει αυτό. Τον ξέρεις τον ανώτερο όμως. Ναι. Άρα, στην πυραμίδα που εσύ είσαι ψηλά αυτή τη στιγμή, ξέρεις ποιος είναι πάνω από σένα για να τον συμβουλευτείς και να σε βοηθήσεις στα δύσκολα. Βεβαίως. Και τι θα κάνει αυτό. Μπορεί πολύ να σου βρει ένα καλό δικηγόρο. Τι άλλο θα κάνει. Θα πληρώσει. Να δούμε. Όπως λέει και αυτό ο Θεός, σε βοήθησε. Θα πληρώσει τον δικηγόρο ή θα πάρει την αστυνομία και θα σας αφήσουν. Αυτοί που είναι ανώτεροι από μένα έχουν και άλλες άκρες, π.χ. στην αστυνομία, π.χ. παντού. Μπράβο. Στην αστυνομία μπορεί να έχουν, μην μου πεις παραπάνω. Γιατί αρκεί αυτό. Άμα έχει την άκρη στην αστυνομία, τον άφησαν ελεύθερο. Δεν χρειάζεται, κύριε Γεωργίου, τίποτα άλλο. Ναι, βέβαια. Σε βγάζουν εύκολα. Πολύ φεύγουν. Άρα θα τα αρπάξουν οι αστυνομικοί και θα σε αφήσουν ελεύθερο εσένα. Επειδή εμείς έχουμε τη δυνατότητα να βλέπουμε το Μάρκο, έτσι, βλέπουμε ένα νέο παιδί, είναι ξεκάθαρη η εικόνα του. Και έχει έρθει εδώ, ταξιδεύοντας από μακριά, για να πει μόνο αλήθειες. Και μάλιστα και για τον τόπο ήθελε να πει. Απλώς εμείς θέλουμε να προστατεύσουμε όλο αυτό το κομμάτι. Και καλά κάνετε. Γιατί, όπως θα μας πει στην πορεία, κινδυνεύει όποιος μιλήσει για αυτό που συμβαίνει, έτσι, για να το πούμε, γιατί θα έρθουν όλα σιγά-σιγά. Άρα, μπορεί να φύγει από εδώ ο Μάρκος με άλλες εντυπώσεις μετά. Και άρα, Μάρκο, είσαι μέσα σε ένα σπίτι που δεν περνάς καλά. Αφού έχεις στρατολογηθεί, θες να φύγεις από το σπίτι. Τι μεροκάμα το παίζει, πώς ζεις δηλαδή. Σου δίνει κάποιος λεφτά μετά τη στρατολόγηση ή σε βάζουν να κλέβεις και να μοιράζεστε τη λία. Λοιπόν, το μεροκάμα το είναι αυτά που θα δώσεις. Αυτά που θα σπρώξεις, εάν θες τώρα παραπάνω λεφτά από αυτά που θα βγάλεις από... Αν δηλαδή πας και πουλήσεις ναρκωτικά, και εσένα, ας πούμε, σου αναλογούν 10 ευρώ, παράδειγμα τώρα, έτσι. Ναι. Και στο αφεντικό σου τα 50. Αυτό εννοείς, αυτά που θα σπρώξεις. Ναι. Ωραία. Για να είναι κατανοητό για τον κόσμο. Μετά, εάν θέλεις παραπάνω λεφτά από αυτά τα 10 ευρώ, ας πούμε, θα πιάσεις κανένα κοπελάκι στο δρόμο, ξέρω εγώ, να το φερμάρεις, να τον εκλέψεις. Ή θα, θα κανονίσεις με 2-3 φιλαράκια σου να μπείτε σε ένα μαγαζί. Και έτσι βγαίνουν τα γρήγορα λεφτά. Κλοπές. Βγαίνει το επίπεδο της εγκληματικότητας. Κλοπές, ληστείες και τέτοια. Άρα όταν σε στρατολογούν από την αρχή σου λένε ότι θα ξεκινήσεις με ληστείες και κλοπές για να καταλήξεις πού. Στην οπαδική βία, όχι στο φυλακή, να πούμε στην ιεραρχία πρώτα και στο το λένε. Φυλακή. Αυτό βγαίνει στην πορεία. Κύριε Σακά, δεν το λένε. Προφανώς. Προφανώς δεν το λένε. Το παιδί δεν μπορεί να καταλάβει που θα οδηγηθεί. Σου το είπαν. Όχι. Αυτό που θυμάμαι εγώ το πώς ξεκίνησε, μου είχαν δώσει τόσα να σπρώξω και μου είπανε. Για αρχή θα παίρνεις το 70% ή το 60%, ανάλογα και το τι είναι, και τα υπόλοιπα σε εμάς. Κρατάς εσύ τα περισσότερα και σιγά σιγά μειώνεται. Δηλαδή με τα χρόνια μπορεί να έπαιρνες 200 ευρώ σε κάτι και μετά από 2 χρόνια να έρθεις ξανά το ίδιο και να παίρνεις τα 100. Ο τζίρος, Μάρκο, ο τζίρος. Μεγάλο. Άρα όσο μεγάλωνε, σου λέει, του λιγόστευαν το ποσοστό. Έτσι, όπως κάνουνε και στα στοιχήματα. Γιατί μεγάλωνε ο τζίρος, παιδιά. Σου δίνουνε κάτι ποτεράκι, στην αρχή. Ποτεράκι. Δεν μπορούσε να πηγαίνει παράλληλα με το τζίρο. Μεγαλώνει ο τζίρος, το ποσοστό μειώνεται. Αλλά τα λεφτά είναι πιο πολλά. Ναι. Έτσι για να είναι. Σε βάλει στον κόλπο. Ναι, αλλά το όπλο
Το χρησιμοποίησες στη ζωή σου ποτέ, γιατί μία φορά σε έπιασαν για οπλοκατοχή. Ή το είχες για να εκφοβίζεις, είτε τους κατωτέρους σου όταν τους στρατολογείς και δεν κάνουν τα πράγματα όπως τους τα λες. Για εκφοβισμό δηλαδή, για να το πω λαϊκά. Μπορώ να πω ότι κουβαλούσα, αλλά παραπάνω δεν γίνεται. Μπορείς να πεις, συγγνώμη. Μπορώ να πω ότι το κουβαλούσα. Το όπλο, παραπάνω δεν θες να πεις. Παραπάνω, ωραία. Δεν χρειάζεται. Άρα βλέπετε λοιπόν ότι εδώ υπάρχει μια συγκεκριμένη στρατολόγηση με παραβατικότητα και σκληρό ροκ. Είναι σκληρό το ροκ που χορεύεται. Και τι μαζί κάνουν οι έμπειροι αστυνομικοί του κυρίου Αλέξανδρου. Ζήνε να ρωτήσω κάτι. Είπες, Μαρκό, ότι κρατούσες όπλο. Προφανώς για να το κρατάς ξέρεις και να το χρησιμοποιείς. Πώς, φαντάζομαι, στρατό δεν έχεις πάει ακόμα, έτσι δεν είναι, δεν έχεις πάει στρατό. Πώς έμαθες λοιπόν να χρησιμοποιείς το όπλο? Το όπλο μπορείς να το μάθεις και τυχαία, ξέρω εγώ, θα είναι κανένας φίλος και θα σου πει, κοίτα να δεις, θα κρατάς το όπλο έτσι, γεμίζει έτσι, βγαίνει ο γεμιστήρας έτσι και πυροβολάς. Θέλει δύναμη, θέλει στοργή, θέλει να ξέρεις το τι κάνεις. Και μαθαίνεις μετά. Πήγατε δηλαδή κάπου και άρχισε να πυροβολείς, να κάνεις σκοποβολή, εξάσκηση. Ναι. Ρούλα, δεν ξέρω αν θέλεις να θέσεις κάποιο ερώτημα, καθώς όλοι μαζί έχουμε δουλέψει για αυτό εδώ που βλέπουν οι τηλεθεατές τώρα και που θα δουν στην πορεία. Και νομίζω ότι αυτά που ακούμε από τον Μάρκο είναι συγκλονιστικά, είναι ακριβώς αφοπλιστικά. Είναι για πρώτη φορά σε μένα. Τα έχω ακούσει από περιγραφές γονιών, γιατί μου έχουν εμπιστευτεί οι γονείς, Ρούλα, και το γνωρίζεις καλά, αλλά από την άλλη πλευρά του νομίσματος δεν το είχα ακούσει. Απλώς προσπαθώ να συνειδητοποιήσω, Ζήνα, εγώ πιστεύω και οι τηλεθεατές, ότι μιλάμε με ένα 19χρονο παιδί αυτή τη στιγμή. Που ξεκίνησε από τα 13. Που ξεκίνησε από τα 13. Αυτή τη στιγμή έχει ανέβει, όπως ο ίδιος ο Μάρκος είπε, στην ιεραρχία και κάτω από εκείνον υπάρχουν 150 άτομα από 16 έως 30 ετών. Ως 200, είπε. Ναι. 150 έως 200 άτομα, ηλικίες 16 έως 30. Πάντως, επειδή είναι 60... πολύ μικρό στην ηλικία, θα ήθελα έτσι να αντιληφθώ και να καταλάβω και αν θέλει να μου εξηγήσει ο Μάρκος πώς μπορεί να εκφοβίζει 25άριδες, 30άριδες, ένα παιδί στα 19 του. Να μας απαντήσει μετά τις διαφημίσεις, Ρούλα μου. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις, πάμε γρήγορα και ερχόμαστε. Είμαστε εδώ μετά τις διαφημίσεις, στα τηλέφωνα της εκπομπής 211-0168-633-34 και 6958-45-45-81. Μιλάμε για τη στρατολόγηση ανηλίκων, από πιτσιρίκια και άγουρα παιδιά σε εγκληματίες, τυγερούς εγκληματίες, δολοφόνους, που ξεκινούν βέβαια από μικροκλοπές, μικροληστείες και ανεβαίνουν σιγά σιγά. Ο Μάρκος μας λέει το δικό του βίωμα και κάπου εκεί η Ρούλα έθεσε ένα ερώτημα και πήγαμε σε διαφημίσεις. Ρούλα, να το επαναλάβεις για κάποιον που τώρα μπαίνει. Ρώτησα λοιπόν τον Μάρκο που στα 19 του μας δήλωσε σήμερα, Ζήνα, εδώ στην εκπομπή, ότι ηγείται μιας συμμορίας, μιας ομάδας 150 έως 200 ατόμων ηλικίας 16 έως και 30 ετών και ότι στην ιεραρχία βρίσκεται στην κορυφή. Τον ρώτησα λοιπόν... Την κορυφή, κάτω από την κορυφή, υπάρχει ανώτερός του που λύνει τα προβλήματα. Σε αυτή την πυραμίδα, κάτω από εκείνον υπάρχουν 150 έως 200 άτομα ηλικίας 16 έως 30. Τον ρώτησα λοιπόν τον Μάρκο να μου εξηγήσει πώς είναι δυνατόν να μπορεί να κουμαντάρει ή να εκφοβίζει και με ποιον τρόπο αυτούς τους 16 έως 30 ετών ανθρώπους τους οποίους θέλει εκείνος να τους διοικεί, ας το πούμε, μέσα στην παρανομία που ζουν. Πώς τους κουμαντάρεις, Μάρκο? Λοιπόν, από τη στιγμή που το αφεντικό πει θα κάνει κουμάντα ο τάδε σε αυτή την περιοχή, είτε είναι 15, είτε είναι 25, είτε είναι 35, θα πρέπει να υπακούσει. Γιατί αλλιώς θα υπάρχουν πολλές συνέπειες, κάτι που δεν είναι εκεί πάρα πολύ ωραίο. Άρα εσύ ηγείσαι. Αν εγώ που είμαι τριαντάρης έρθω και σου πω τι λες τώρα εσύ, σιγά να μην το κάνω εγώ αυτό, εσύ τι κάνεις σε μένα όταν εγώ βγάλω γλώσσα? Εγώ πρώτα απ' όλα θα ειδοποιήσω το αφεντικό, θα το πω, ο τάδε λέει αυτά τα πράγματα, τι πρέπει να κάνω και πώς πρέπει να κάνω. Και αυτός θα μου πει το τι είδους να κάνω. Σε μένα, θα σου.
Δώσε ένα παράδειγμα. Το... Ένα παράδειγμα, Μάρκο, τι είναι αυτό το θα μπορούσες να κάνεις σε έναν τριαντάρι που αντιδρά και δεν θέλει να σε υπακούσει. Μα δεν θα το κάνει ο Μάρκος Ρούλα. Όχι, εννοώ τι εντολή λαμβάνει από τον ανώτερό του να πράξει. Ναι. Θα τον πας κάπου, ας πούμε, και θα τον εκβιάσεις, θα τον απειλήσεις. Υπάρχει μπόσε. Απειλείς την οικογένειά του, θα του κάνεις κακό, θα του κάψεις το αυτοκίνητο, δεν ξέρω. Τι. Πρώτα απ' όλα θα τον πάρω να πάω εγώ και αυτός και θα του πω, κοίτα να δεις, δυστυχώς ή ευτυχώς, το αφεντικό με έβαλε εμένα. Αν θες να υπακούσεις και να είμαστε καλά, είμαστε μια χαρά. Αλλιώς θα κάνεις με εκείνο. Αλλιώς, το λέω στο αφεντικό και ό,τι εντολές μου δώσει, θα πάθω. Έχεις χτυπήσει άνθρωπο που δεν υπάκουσε της ομάδας σου. Βεβαίως. Έχεις χτυπήσει. Γιατί σε έβαλε από πάνω. Ναι. Έχεις βάλει άλλους από την ομάδα να χτυπήσουν αυτόν που δεν υπακούει. Δεν έπρεπε εγώ να μιλήσω. Το έλεγε το αφεντικό που το έλεγε σε όλους. Εσύ έχεις κινδυνεύσει από το αφεντικό γιατί παράκουσες εσύ. Δεν έχω κινδυνεύσει ακόμα. Ελπίζω και ούτε στο μέλλον. Ναι, αλλά έχεις σκεφτεί ότι πού θα πάει αυτή η ζωή, ρε παιδί μου. Δηλαδή είμαι σήμερα 19, θα βγάλω το υπόλοιπο της ζωής μου σε μια φυλακή. Θα θεωρώ ότι θα ξεπερνάω κάθε εμπόδιο. Δεν θα φοβάμαι. Δεν καταλαβαίνω αυτό το στυλ της ζωής σου. Δηλαδή κάπου δεν σε έχω καταλάβει, δεν έχω πιάσει τι είναι αυτό που σε βάζει σε αυτές τις περιπέτειες. Πρώτα απ' όλα είναι το μυαλό και δίψα για λεφτά. Πόσα αυτό. Λεφτά βγάζεις, δηλαδή, για να καταλάβω, ρε Μάρκο. Κάθε μήνα, πόσα λεφτά βγάζεις. Αυτό θα δημιουργήσει κίνητρο, Δημήτρη. Ναι, καταλάβω. Μισό λεπτό. Βγάζει 1000 ευρώ, βγάζει 5000 ευρώ, βγάζει 10.000 ευρώ, βγάζει 700 ευρώ. Πόσα βγάζεις, περίπου. Χοντρικά. Κάθε μήνα είναι που συζητάω με το αφεντικό και είναι υψηλό ποσό. Είναι πάνω από 1000. Πολύ πάνω. 2.000, ξέρω εγώ. Από τα 10 και πάνω. Από τα 2 και πάνω. 10. Από τα 10 και πάνω. 10 χιλιάρικα το μήνα βγάζεις. Μήπως θες να πας στο. Δεν βγάζω συνέχεια. Αυτό είναι, θα δημιουργήσουμε κίνητρο. Δεν το λέμε για κίνητρο, λέμε να καταλάβω. Γιατί το παιδί λέει, εγώ πήγα εκεί για τα λεφτά, παιδιά. Ήθελα να βγάλω λεφτά. Χαμογελάω, κύριε Πετράκης. Γιατί χαμογελά. Πολύ ώρα χαμογελάει ο κύριος Πετράκης. Ναι, τον παρακολουθώ. Γιατί θα έχουμε κουβέντα πολύ μέχρι αργά. Έχουμε άλλες 2 ώρες. Για πείτε, κύριε Πετράκη. Εντάξει, αυτά τα πράγματα που ακούμε, άμα θέλουμε να τα βάλουμε σε σωστή βάση, να καταλάβουμε τι μας λένε, είναι πολύ απλό το πράγμα η εξήγησή τους όλων. Για πείτε την απλότητα. Μιλάμε για ανθρώπους. Από μικρά, το παιδί, ο άνθρωπος το είπε στην αρχή της συζήτησης, πολύ σωστά. Ένιωθα αδύναμος, φόβο ότι μόνος του σαν άτομο δεν μπορούσε να τα απεξέλθει σε άλλα πράγματα. Και χρειάζονταν λοιπόν το σύνολο για να βγάλει μέσα του πράγματα ανασφάλεια, φόβο, θυμό, δεν ξέρω τι είναι αυτά τα πράγματα. Όσον αφορά όμως την εγκληματικότητα, ποια συμβόλαια θανάτου, τώρα που διαβάζω εδώ πέρα και δεν μπορώ να πάρω τα γέλια, ποια συμβόλαια θανάτου, οι οπαδοί, οι συμβόλαια θανάτου, γίνονται οι οπαδικές συμπλοκές μεταξύ τους, το ψευδοαναλαμβάνει ναρκωτικών, θα το παρουσιάσουμε ξαφνικά εδώ πέρα σαν να είναι κάτι οργανωμένο έγκλημα κι αυτό, δηλαδή θα τρελαθούμε τελείως. Μου έστειλαν αφεντικό. Όμως... Έχω ακούσει 100 τη λέξη φορές, έχω ακούσει 100 φορές τη λέξη αφεντικό. Ποιο αφεντικό. Μα έχει αφεντικό. Θα υπάρχει δηλαδή, αφεντικό. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί ένα 19χρονο να αφεντεύει 200 χωρίς αφεντικό. Εντάξει, εσείς μπορεί να ξέρετε καλύτερα, κύριε. Όλοι οι υπόλοιποι μπορεί να ξέρετε. 45 χρόνια δικηγορία κάτω, θα ξέρουμε κι εμείς. Κύριε Πετράκη, που δεν είδε, λέμε ότι ξέρουμε καλύτερα, αλλά εδώ ο Μάρκος, που δεν είναι το πραγματικό του όνομα, απευθύνεται σε έναν ανώτερό του. Το αφεντικό που εκτελεί τις εντολές και που ξεκίνησε παίρνοντας ένα ποσοστό 70%. Αλλά στην πορεία, επειδή τα πελατάκια ήταν πολλά, το έκανε... Μεταξύ τους. Μεταξύ τους. Ξεχνάτε το μεταξύ τους. Όλοι αυτοί λοιπόν, με τη θέλησή τους ή με το στρατολόγημα την πλήση εγκεφάλου σε μικρότερη ηλικία, εντάσσονται σε ένα σύνολο. Η ψυχολογία του όχλου. Η κυρία εγκληματολόγος μπορεί να σας το αναλύσει πολύ καλύτερα από μένα, που δεν είμαι ειδικός. Μέχρι ένα σημείο τα ξέρω αυτά τα πράγματα. Αλλά ξεχνάμε την ουσία. Η όχλος, η ψυχολογία του όχλου είναι όλο το μυστικό. Μήπως και αυτός είναι ο κουμανταδόρος, δηλαδή. Το παλικαράκι αυτό είναι ο κουμανταδόρος.
Χωρίς να υπάρχει από πάνω κάλυψη. Εγώ δεν ξέρω. Χωρίς να πρέπει να απευθυνθεί σε κάποιον. Βεβαίως υπάρχει παραπάνω, ίσως. Άμα του πει ο άλλος, βεβαίως τι υπάρχει λες, παραπάνω αυτέ τώρα, λογικά. Να μην πω καμιά κουβέντα βραδιάτικο. Τι λες, ρε, και να σου πει, τι λέω, δεν είμαι εγώ. Πώς θα κάτσει ο άλλος φρόνημα. Θα του πει, δεν είμαι εγώ. Έχουν μια πυραμίδα δομή οι οπαδοί. Οι οπαδοί έχουν μια πυραμίδα. Υπάρχει μια πυραμίδα. Δεν μιλάμε αναγκαστικά για οπαδούς. Αλλά μιλάμε για... Δεν μιλάμε αναγκαστικά εδώ για οπαδούς. Εδώ δεν είναι οπαδός. Αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε αναγκαστικά για οπαδούς. Μιλάμε για ευρύτερες, μπαίνουν, λοιπόν, για ευρύτερες συμμορίες ανηλίκων μιλάμε. Προς το παρόν. Δεν πήγαμε στους οπαδούς. Για ευρύτερες συμμορίες ανηλίκων. Λοιπόν, το 90, σε τόσο μεγάλο πληθυσμό συμμορίες δεν υπάρχουν πλην οπαδών. Και να μου πει ένας αν κάνω λάθος αυτό το πράγμα που λέω. Εδώ. Να μας πει ο Μάρκος. Μάρκο, εσύ έχεις μπλέξει και σε οπαδικό. Σε οπαδικό όχι, αλλά αυτό που λέει ο κύριος ότι εμπλέκονται και οπαδικά, έχει απόλυτο δίκιο. Ναι, γιατί... ότι εμπλέκονται και οπαδικά, αλλά δεν είναι μόνο οπαδικά. Εσύ αυτή τη στιγμή δεν έχεις πάει σε ένα γήπεδο για να δημιουργήσετε θέμα. Όχι, όχι. Δεν είναι. Έχεις κάνει μόνο τις ληστείες, τις κλοπές και πουλάς ναρκωτικά. Ρωτάει λοιπόν μια κυρία, στα σχολεία τα πουλάς τα ναρκωτικά? Τα ναρκωτικά τα δίνουμε παντού. Και δηλαδή... στα σχολεία. Και αν είναι στα σχολεία, πώς μπαίνει στα σχολεία? Είναι το ερώτημα τηλεθεάτριας και Μανούλας που μου έστειλε. Δεν θα πάμε εμείς, αυτοί που το έχουμε, θα έρθει το παιδί. Θα μας πάρει τηλέφωνο ή θα μας στείλει κάτι, είτε θα μιλήσει σε κανένα φίλο του. Εγώ είχα ένα θέμα που μια φορά που το πουλάγανε στην πύλη του στρατοπέδου. Ναι, αλλά εδώ σου λέει τους ξέρουν πια. Πήγαινε ο έμπορος, τι να κάνουν. Ναι, αλλά εδώ κύριε Γεωργίου λέει τους ξέρουν πια. Πού σε βρίσκουν δηλαδή εσένα, πού σε βρίσκουν? Ένας μαθητής που θέλει να πάρει, ας πούμε, πού σε βρίσκει? Στο ίντερνετ κάπου που έλεγε ο κύριος Φακιανάκης, σας ξέρει από την πιάτσα, κυκλοφορούν οι δικοί σου, ας πούμε, οι κατώτεροι σου αυτοί που είπες κάπου έξω από τα σχολεία, πού σε βρίσκει κάποιος? Από κάρτα τηλεφώνου. Έχουμε συριακές κάρτες που είναι. Σε κανενός το όνομα. Πολύ οργανωμένα. Ναι, δεν είναι σκοπός μας, κύριε Αλέξανδρε. Δηλαδή, πώς το βρίσκει το τηλέφωνο? Πώς το βρίσκει το τηλέφωνο, ρε παιδιά, ο μαθητής? Δεν κατάλαβα. Ναι, αλλά εδώ έχει συριακούς αριθμούς. Όπου δεν εντοπίζεται. Πού το βρίσκει ο μαθητής, δεν μου απαντάτε. Α, πού σε βρίσκει ο μαθητής? Πώς σε βρίσκει? Από Πακιστανούς. Πώς σε ξέρει? Από φίλο σε φίλο. Από στόμα σε στόμα. Σου λέει 150 άτομα. 150 άτομα σε μια πόλη. Βαποράκια. Είναι μεγάλος πληθυσμός. Μπράβο. Αλήθεια. Βαποράκια δεν υπάρχει. Αυτό τον αρχηγό που λέτε, με συγχωρείτε, λέτε αρχηγό, το ναρκωτικό πώς έρχεται στα χέρια του Μάρκου? Προφανώς από κάποιον. Μάρκο, πώς έρχεται? Προφανώς από κάποιο αφεντικό εισάγεται. Από το υψηλό κεφάλι που εσύ το ξέρεις. Μπράβο. Έτσι. Άρα το ξέρει το κεφάλι. Προφανώς, όχι, δεν υπάρχουν αρχηγοί. Ο Μάρκος θα γεννάει. Ήθελα να ρωτήσω τον Μάρκο, ο αρχηγός επέλεξε σένα για να ηγηθείς μιας ομάδας πολυπληθούς. Γιατί επέλεξε σένα, ποια είναι τα δικά σου προσόντα και δεν επέλεξε κάποιον άλλον? Πρώτα απ' όλα η εμπιστοσύνη, αγαπητέ Αλέξανδρε. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Γιατί προσπάθησα να του κερδίσω την εμπιστοσύνη, όπως είπε ο κύριος, και προσπάθησα να είμαι ο πρώτος σε όλα αυτά. Δηλαδή, σε περίπτωση που γινόταν κάτι, ήθελα να είμαι ο πρώτος που θα πάει εκεί. Ώστε να κερδίσω το σεβασμό του, να κερδίσω μια θέση, ας το πούμε, στην καρδιά του και να καταφέρω να φτάσω σε ένα επίπεδο πιο κάτω. Από εκείνον επίπεδο πιο κάτω? Ναι. Άρα ήξερες μέχρι που σε έπαιρνε να είσαι? Ναι, βέβαια. Βέβαια. Όλοι να κάνουμε ερωτήσεις. Τα 150 άτομα που μιλάμε για συμμορία ή μιλάμε για ανθρώπους που απλά ψωνίζουν ναρκωτικά και είναι τα 150 άτομα αυτά που είναι σαν συμμορία που παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή εδώ πέρα? Να μας ρωτήσει. Να μας απαντήσει. Συμμορία είναι. Συμμορία κανονική λέει. 150 ατόμων. Στην Ελλάδα ξέρουμε πολύ καλά όλοι. Πολλά άτομα. Ότι εδώ μιλάμε για οργανώσεις που τους ονομάζεται σε έτσι 5, 10, 15 ατόμων και υπάρχουν συνέχεια διαρροές και συλλαμβάνονται όλοι από ρουφιανιές ή από άλλα πράγματα. Μα τι λέτε, εδώ 160 άτομα συνομότησαν να σκοτώσουν αστυνομικό και δεν διέρευσε τίποτα.
πώς τώρα. Τι δεν διέρευσε, αυτό ήταν ο στόχος από την αρχή. Δεν διέρευσε τίποτα. Γι' αυτό πήγαν εκεί, για να σκοτώσουν αστυνομικούς πήγαν. Τι πήγαν να κάνουν. Θα έρθουμε στο κομμάτι της υπόθεσης. Δεν διέρευσε τίποτα. Κύριε Γεωργίου, θα έρθουμε στο κομμάτι της υπόθεσης του Λιγκερίδη. Αλλά εδώ έχουμε ένα παιδί που μιλάμε ειλικρίνεια. Και λέει λοιπόν ότι 150 έως 200, τους οποίους και ελέγχει, είναι συμμορία. Είναι όλοι μαζί. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνουμε, αλλά αν είναι από την επαρχία, δεν ξέρω πού είναι ο άνθρωπος. Δεν πρέπει να το πούμε, ξέρουμε. Από επαρχιακή πόλη, από τη στιγμή που δεν είναι από την Αθήνα. 150 άτομα, τεράστιος αριθμός. Δεν είναι καταδήλωσή του, έχει έρθει, έχουμε... Δεν υπάρχει περίπτωση. Το λέει και ο κύριος Πετράκης, λέει δεν υπάρχει περίπτωση. 150 άτομα σε μια επαρχιακή πόλη είναι τεράστιος αριθμός για να αποτελούν μέλη μιας συμμορίας. Να πούμε ότι με τον συγκεκριμένο, τον Μάρκο, μιλάμε πολύ καιρό. Μιλάω ο Δημήτρης Σακάς, για να έρθει το παιδί, γιατί θέλαμε από την αρχή να μην νομίζετε δηλαδή ότι είναι μια εύκολη υπόθεση να έρθει αυτή τη στιγμή απέναντί μας ο Μάρκος και να μιλήσει και να ανοίξει τα χαρτιά του. Τόσο... Έτσι, μπράβο. Μιλάμε πολύ καιρό. Μιλάω ο Δημήτρης πολύ καιρό. Η συμφωνία ήταν το παιδί να πει την αλήθεια, να μην κρύψει στοιχεία. Και είδατε ότι εκεί στο κομμάτι του όπλου σταμάτησε. Ή πώς εδώ, δεν μπορώ να πω παρακάτω. Και βλέπετε ότι δεν δείχνουμε κανένα σημείο, είναι κρυμμένος παντού, για να μην αναγνωριστεί επουδενή. Για να τα λέμε τα πράγματα, έτσι. Οι γονείς το ξέρουν, Μάρκο. Στην ουσία... Ναι, ναι, παρακαλώ. Μιλάμε μόνο για ναρκωτικά. Αυτό κάνει μέχρι στιγμή. Και κλοπές, λέει, και ληστείες. Και κλοπές και ληστείες, δεν είπε μόνο ναρκωτικά. Και όπλα. Και όπλα. Απαγωγές. Τι άλλο θέλετε να κάνει, δηλαδή. Όλο το κομμάτι εκτός του οπαδικού. Δεν το κατάλαβα αυτό που είπατε, κύριε Γεωργίου, δεν το κατάλαβα που είπατε. Τι είπατε, κύριε Γεωργίου. Είπα ότι δεν έχουν φτάσει ακόμη στις απαγωγές. Α, εντάξει. Κάτι γίνανε εκβιασμοί και τα λοιπά. Απλώς, να πω λίγο κάτι. Αυτό το κομμάτι τώρα λοιπόν που είπατε, αυτό το κομμάτι τώρα λοιπόν που αναφέρατε, την ειρωνία σας και τα σχόλια αυτά σε άλλους, όχι σε μένα. Ναι. Ας το προσπεράσουμε αυτό τώρα. Κύριε, δεν ειρωνεύομαι, ό,τι έχω να πω το λέω ευθέως. Όχι, δεν το προσπερνάω. Δεν το προσπερνάω. Δεν το προσπερνάω καθόλου. Δεν ειρωνεύομαι εγώ. Όταν μιλάω, λέω. Ναι, ναι, όχι, με θεωρείτε βλάκα τώρα με ένα μισό λεπτό. Συγγνώμη. Αλήθεια, λέτε. Απλώς επειδή είπε πριν για. Ναι, μάλλον αλήθεια. Αυτό λοιπόν το στυλάκι σε μένα δεν περνάει, κύριε Γεωργίου. Γιατί σας έκανε κανείς. Αν θέλετε, πείτε λοιπόν κάτι που δεν έκανε κανένα στυλάκι. Έκανε κανείς κανένα στυλάκι σε εσάς, κύριε. Ναι. Γιατί, τι πρόβλημα έχετε εσείς και σας έκανε στυλάκι. Σας ξέρω, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, γιατί εγώ το έχω κάνει ξέρω, γνωριζόμαστε από προχτές. Κύριε, γνωριζόμαστε από προχτές. Δεν γνωριζόμαστε καθόλου, κύριε νομίζω. Γεωργίου, επιτρέψτε μου να προχωρήσουμε παρακάτω να το προσπεράσουμε αυτό, γιατί εδώ δεν το γνωρίζω τον άνθρωπο τώρα. Έχει, κύριε Πετράκη, έχει το μισό ποινικό κώδικα ο Μάρκος εδώ πάνω του. Έχει όπλα, έχει ναρκωτικά, έχει ληστείες. Έχει εκβιασμούς, είπε. Εγώ τόση ώρα που ακούω. Ακούω για ναρκωτικά. Όχι, για ναρκωτικά. Όχι, δεν είπε ναρκωτικά. Για τίποτα άλλο. Το όπλο και για το μιλάμε προσπεράσατε. Για 150 άτομα συμμορία. Πράγμα που δεν στέκει πουθενά. Μισό λεπτάκι. Είπε κι άλλα, είπε κι άλλα. Το είπε. Όπλο το προσπεράσατε. Κατοχή όπλου. Τη ληστεία. Μια οπλοκατοχή που. Οπλοκατοχή. Τη ληστεία. Σε περίπτερο. Τι θέλετε να κάνει άλλο. Να ανατινάξει κανένα πύργο, τι να κάνει άλλο. Έχει 5-6 αδικήματα τα οποία κάνει. Αυτές λοιπόν όλες καθαρά είναι ληστείες. Αλλά θέλετε να τα παρουσιάζετε, ίσως εσείς όπως θέλετε, οι ληστείες χρηστών ναρκωτικών. Δεν ούτε συμμοριών, ούτε μεγάλων εγκληματιών. Συγγνώμη, να ρωτήσω τον ίδιο. Στο περίπτερο που λίστεψες, Μάρκο, για ναρκωτικά το λίστεψες, για λεφτά. Για λεφτά, όχι για ναρκωτικά, κύριε Πετράκη μου, μόνο. Για λεφτά. Εν πάση περιπτώσει... Τα περίπτερα δεν πουλάνε ναρκωτικά, για να πιέσουν τα ναρκωτικά. Εγώ δεν μπορώ να διανοηθώ ότι δεν υπάρχουν συμμορίες και μάλιστα μεγάλες σε αυτόν τον τόπο. 150 και ξέρουμε και δολοφονίες, μεταξύ συμμοριών γίνονται και έχω υπερασπιστεί και ανθρώπους που τώρα είναι κάτω από τη γη. Να πω λίγο κάτι. Αυτά υπάρχουν, δεν υπάρχουν στα αγγλικά αυτά. Έχουμε, υπάρχουν παραπάνω. Ακούστε λίγο σας παρακαλώ. Υπάρχουν. Πώς δεν υπάρχουν. Ο κύριος Χρυσοχοίδης και από εκεί ξεκίνησε. Ήταν πελάτης μου συγχωρεμένος ο Βασίλης ο Στεφανάκος, ας πούμε. Ναι, να προχωρήσουμε όμως. Εδώ... Τόσες χωρές. Τώρα με συγκρίνετε.
Ο κύριος Χρυσοχοίδης. Δεν συγκρίνω. Όχι, δεν συγκρίνομαι. Λέτε δεν υπάρχουν συμμορίες και δεν υπάρχει τίποτα και δεν υπάρχει αυτά. Δεν συγκρίνω. 150 ατόμων είπα σε παρσιακές πόλεις ανηλίκων. Ναι, φαίνεται περίεργο αυτό. Έχει δίκιο ο κύριος Πετράκης τώρα, με συγχωρείτε. Ναι, αλλά υπάρχει. Τι να κάνουμε δηλαδή. Δεν ξέρω, πρωτεύουσα. Το ακούμε περίεργα οι υπόλοιποι. Δεν μπορούμε. Ναι. Σωστά. Οι γονείς σου το ξέρουν, Μάρκο. Δεν ξέρω, τη δουλειά που κάνεις. Τι ξέρουν οι γονείς σου τη δουλειά που κάνεις. Το μάθανε. Τα μάθανε. Εφόσον με δέσανε. Ναι. Η αστυνομία... Και τι σου είπαν, δεν σου είπαν ρε παιδάκι μου, είσαι 19 χρονών. Έλα εδώ να φτιάξεις το μέλλον σου, στο σπίτι μας. Δεν σε βοηθήσαν σε κάτι. Προσπάθησα να μου αλλάξουν το μυαλό και με τον καλό τρόπο και με τον κακό. Ναι. Αλλά εγώ πίστευα τα ψέματα που μου λέγανε οι ανώτεροι. Αφού ξέρεις ότι είναι ψέματα όμως, γιατί είσαι εκεί ακόμα στη συμμορία. Ψέματα, αλλά το χρήμα πέφτει. Γιατί... Σε περίπτωση που θέλω να βγω, ναι. Υπάρχουν και συνέπειες. Τι θα σου κάνουν δηλαδή, αν αποφασίσεις σήμερα και πεις εγώ, μάνα, πατέρα, θα έρθω σπίτι και ξεκόβω από αυτούς όλους. Και ξεχνάω τα 10 χιλιάρικα που είναι κίνητρο. Ναι. Τι θα σου κάνουν. Τώρα. Υπάρχει και μεγάλη πιθανότητα να τερματιστεί η ζωή μου εκεί. Να σε σκοτώσουν. Γιατί. Εφόσον από τη στιγμή που έχεις το σεβασμό του ανώτερου, σε έχει βάλει στην καρδιά του με λίγα λόγια. Στη δουλειά του έχει βάλει, δεν σε έχει βάλει στην καρδιά του. Ναι. Τώρα μην λέμε και ναι. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά άμα ξέρει πάρα πολλά. Ναι. Πρέπει να. Άρα κινδυνεύει η ζωή του, λέει τώρα. Αυτό. Εάν αποφασίσει να φύγει, ναι. Αλλά να πούμε όμως λίγο κάτι, γιατί εγώ πολλά. Θέλω να βάλουμε τη βάση δεδομένων, Αλέξανδρε. Γιατί κάποια στιγμή φέρνει την είδηση για τη δημιουργία τη ομάδα FBI από τον κύριο Χρυσοχοίδη. Που τι είναι αυτό, γιατί εκεί μπαίνει μέσα. Όλο το οργανωμένο έγκλημα, η Greek Mafia και αν θέλετε όλα αυτά προκύπτουν από τη στρατολόγηση ανηλίκων. Ουσιαστικά είναι κάτι που θα γίνει, δεν έχει γίνει ακόμα, ωστόσο θα γίνει, έχει δρομολογηθεί από το Υπουργείο. Θέλει πολύ προσοχή, μην κάποια μέλη της ομάδας FBI είναι του υποκόσμου. Αυτό είναι. Ή συνεργάζονται με τον υπόκοσμο. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή αυτό. Εννοείται δηλαδή. Προβοκατόρικο ήταν. Εννοείται ότι δεν είναι καθόλου προβοκατόρικο. Ξέρουμε πολύ καλά, το είπε και το Παλικαράκι σε χαμηλό επίπεδο. Φανταστείτε σε ψηλό επίπεδο τι γίνεται. Χωρίς συνεργασία κυκλωμάτων της αστυνομίας δεν μπορεί να περπατήσει. Μας πει ο κ. Τσαπάρας τι γίνεται. Ξέρω. Ναι, ας μας πει την είδηση όμως πρώτα. Ο Αλέξανδρος Καλαφάτης, γιατί δεν τον ολοκληρώσε. Εδώ λοιπόν τι έχουμε, τι θα έχουμε μάλλον. Θα έχουμε τη δημιουργία μιας νέας υπηρεσίας, υπερυπηρεσίας όπως την ονομάζουν στο τηλεφόρο Κατεχάκη, όπου θα έχουμε την ένωση κάποιων βασικών κρίσιμων υπηρεσιών με βασικό στόχο την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος. Αυτό που ονομάζεται. Ακούσατε. Οργανωμένο έγκλημα. Κύριε Πετράκη, έρχεται για οργανωμένο το FBI, έγκλημα έρχεται. Μιλάω ο κύριος Χρυσοχοίδης. Έρχεται το FBI. Για το FBI. Ο κύριος Χρυσοχοίδης μπορεί να μιλάει για ό,τι θέλει. Και καλά θα κάνει ο υπουργός να κάνει ό,τι θεωρεί αυτός απαραίτητο. Αλλά μην ξαναμπαίνουμε στη διαδικασία. Όχι, απλώς το οργανωμένο έγκλημα με τη μορφή που το παρουσιάζεται δεν υπάρχει. Απλώς το επαναλαμβάνω, γιατί όλο αυτό έχει μια ομάδα, έχει μια ομπρέλα, θα είναι το λεγόμενο FBI και ουσιαστικά θα αναφερθεί στην Greek Mafia. Δημοσιογραφικός και ασάρικος τίτλος. Ναι, δεν προκύπτει από εμάς. Και επίσης, ουσιαστικά, αυτή η διάρθρωση που εμφανίζεται ως οργανωμένο έγκλημα ή ως εγκληματική οργάνωση, ή όταν μιλάμε για αρχηγούς δημοσιογραφικά ή για αφεντικά. Εγκληματική θέλουμε... οργάνωση είναι, συμφωνούμε. Ναι, ουσιαστικά τι γίνεται. Οι αστυνομικοί της ασφάλειας κυρίως, οι οποίοι σχηματίζουν τις δικογραφίες, όταν πάνε στον εισαγγελέα. Και αυτές που αθώνονται στα κρατήρια. Και αυτές που αθώνονται. Σε... Και αυτές που δεν αθώνονται και καταδικάζονται. Αθώνονται. Έχουν λοιπόν για να ονοματίσουν κάτι ως εγκληματική οργάνωση, φτιάχνουν μια διάρθρωση με διακριτούς ρόλους. Εκεί υπάρχει ο αρχηγός, καμιά φορά υπαρχηγός, υπάρχουν τα μέλη, υπάρχουν στρατολογητές. Ναι. Γι' αυτό και εμείς δημοσιογραφικά μιλάμε για αρχηγούς των εγκληματικών οργανώσεων και ούτω καθεξής. Θέλω να πω ότι δεν τα βγάζουμε από το κεφάλι μας. Δεν φτάνουν οι αρχηγοί, οι υπαρχηγοί και αυτά. Απλά θέλω να πω ότι δεν τα βγάζουμε από το κεφάλι μας. Οι αστυνομικοί που σχηματίζουν τις δικογραφίες μιλούν για διακριτούς ρόλους, για αρχηγούς. Έτσι, μπράβο, δεν τα βγάζουμε εμείς από το κεφάλι μας. Ναι. Άμα δείτε εγκληματική οργάνωση να έχει σταθεί τα τελευταία 5-10 χρόνια στο δικαστήριο, τριπίστε μου τιμή. Εγκληματική οργάνωση μια ομάδα. Α, η 150 μπορεί να είναι εγκληματική οργάνωση. Άμα έχει τη δομή της δεν υπάρχει περίπτωση οργάνωση. Να υπάρχει συμμορία όσοι στην επαρχία ούτε στην Αθήνα κατά 50 όμως το υπογράφω ό,τι θέλετε. Γιατί δηλαδή θα... λέει ψέματα γιατί ο το 10% Μάρκος. Θα τα ρουφιάνει έτσι είναι. Δεν λέει ψέματα. Α. Δεν λέει ψέματα ο άνθρωπος. Απλά τα 150 άτομα και όση ώρα μιλάει σπρώχνουμε.
Μιλάμε τώρα για ανταλλαγή ναρκωτικών. Δηλαδή, τι δεν καταλαβαίνουμε όλοι μας. Έτσι. Ναι, αλλά και αυτή μέσα είναι στο ομερτά, στο όλο κύκλωμα. Δηλαδή, είναι μια συμμορία. Ποια ομερτά! Ομερτά! Προφανώς. Ποια ομερτά, το βγήκε στην τηλεόραση και τα είπε. Ομερτά είναι αυτό. Ο άνθρωπος τα λέει δημοσίως. Αυτή είναι η εξαίρεση. Ναι, δεν τα λέει με. Είναι μικρή κλίμακα σε κλιματική οργάνωση τέλος πάντων. Δεν σκοτώνουν τέλος πάντων, αλλά δεν πουλάνε ναρκωτικά. Δεν έχει σκοτώσει ο άνθρωπος σε παιδιά. 150 λέει, μοιράζουν πουλάνε ναρκωτικά, όπλα, ληστείες, κλοπές. Παιδιά, εγκληματική οργάνωση 2 και ένα περίμενε τον τρόλεϊ απ' έξω. Πουλάνε ναρκωτικά για να εξασφαλίσουν τα δικά του ναρκωτικά. Μπράβο. Αλλά είσαι χρήστης, Μάρκο. Σκοτώνουν το παιδάκι. Δεν είναι χρήστης ο Μάρκος. Είναι ο ίδιος. Και φαίνεται ότι δεν είναι. Ναι, σκοτώνουν το ο παιδάκι. Ο Μάρκος μπορεί να μην είναι χρήστης το παιδί. Μπράβο. Κάποιοι άλλοι μπορεί να είναι. Παραβατικός είναι. Δεν θα στεκόταν έτσι άμα και δεν ξέρω το κομμάτι της εγκληματικότητας. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα προχωρήσουμε και σε πιο σκληρά κεφάλαια. Εδώ θα ανανεωθεί και η παρέα. Πάμε διαφημίσεις και ερχόμαστε.